Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βλέπετε το δελτίο ειδήσεων του One Channel στην νοηματική γλώσσα. Στο χάος ενός πιθανού γενικευμένου πολέμου, η Μέση Ανατολή, μετά και από την επίσημη ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού, πως ανάμεσα στα θύματα των χθεσινών βομβαρδισμών στη Βηρυτό ήταν και ο ηγέτης της Χεσμπολάχ, Χασάν Ναστράλα. Επιβεβαίωσε το θάνατό του και η Χεσμπολάχ. Το σφυροκόπημα των Ισραηλινών καταθέσεων της Χεσμπολάχ στο Λίβανο συνεχίστηκε όλη τη νύχτα, με τους Ισραηλινούς να υποστηρίζουν ότι χτυπούν σε επιλεγμένα σημεία, όπου υπάρχουν αξιωματούχοι της οργάνωσης, η οποία απάντησε με μπαράζ ρουκετών κατά του Ισραήλ. Αλλεπάλληλες είναι οι εκρήξεις στη Βηρυτό. Το Ισραήλ σφυροκοπά την πρωτεύουσα του Λιβάνου στη διάρκεια της νύχτας. Ο στόχος του Τελ Αβίβ είναι σαφής, η ηγεσία, οι εγκαταστάσεις και το οπλοστάσιο της Χεσμπολά. Μετά τους βομβαρδισμούς, το χάος. Τύρια έχουν ισοπεδωθεί. Διασώστες ψάχνουν όλη νύχτα κάτω από τα χαλάσματα με την ελπίδα να βρουν επιζώντες. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό από το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. In the heart of the Dachau in Beirut, Hezbollah constructed 3 buildings with designated underground spaces for storing strategic weapons. Hezbollah exploits and endangers Lebanese civilians, using them as a human shield for its weapons. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι Ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν το αρχηγείο της Χεσμπολάχ στη Βηρυτό. Στόχος τους, όπως είπαν, ήταν ο ηγέτης της φιλοϊρανικής οργάνωσης, Χασάν Νασράλα. Ακολούθησε ένα ολονύκτιο θρίλερ για την τύχη του αρχηγού της Χεσμπολάχ. Αρχικά, η φιλοϊρανική οργάνωση έσπευσε να ανακοινώσει πως έχει επαφή με τον Ασράλα, ενώ αξιωματούχοι από το Ιράν προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του χωρίς αποτέλεσμα. Πριν από λίγη ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσημα πως ο Ασράλα είναι νεκρός. Ένα από τα θύματα της επίθεσης φαίνεται να είναι και η κόρη του Ασράλα, Ζαϊνάμπ, σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα. Just a stroke behind us, behind this school that many families have fled from the bombardments in southern Lebanon. Really, I think it's about 6 buildings is what I've heard. But I mean, we only saw a part of it, to be honest with you. And it was, I mean, it was like it was basically just overturned. I mean, the scale of destruction is just really hard to describe because it was so much. Η φιλοϊρανική οργάνωση απάντησε στο Ισραήλ με περισσότερες από 60 ρουκέτες. Όμως το σύστημα εράμινας Iron Dome αναχέτησε τις περισσότερες από αυτές. Μία από τις ρουκέτες έπεσε στην πόλη Σάφεντ στο βόρειο Ισραήλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία γυναίκα. Μετά τους φοδρούς βομβαρδισμούς στη Βηρυτό, το Τελ Αβίβ στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν προτίθεται να ακούσει τις εκκλήσεις της Δύσης για αυτοσυγκράτηση. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. And I have another message for this assembly and for the world outside this hall. We are winning! The United States was not involved in Israel's operation. We had no advance warning. My call with Minister Gallant took place while the operation was actually already underway. An all-out war should be avoided. Χθες το βράδυ, ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Σύμβουλος του Χαμενεϊ διεμήνυσε ότι το Ισραήλ ξεπέρασε τις κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης και την ίδια ώρα η Ιρανική πρεσβεία στο Λίβανο προειδοποίησε το Ισραήλ πως θα τιμωρηθεί όπως του αξίζει. Εντός συνόρων σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αρχών για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου 38χρονου μετανάστη στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο θάνατός του οφείλεται σε χτυπήματα που του είχαν καταφέρει άγνωστοι πριν το θύμα οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα. Από την πλευρά τους, οι συγγενείς του 38χρονου καταγγέλουν ότι ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από αστυνομικούς, ενώ εχθές εκατοντάδες πολίτες πραγματοποίησαν πορεία προς το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Ελλάς, Ελληνών, αστυνομικών! Πορεί
πλοία διαμαρτυρίας από εκατοντάδες ανθρώπους πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στην πλατεία Βικτωρίας. Δυνάμεις της αστυνομίας είχαν ακροβολιστεί στην ευρύτερη περιοχή. Διαδηλωτές, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, κατευθύνθηκαν στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί όπου το περασμένο Σάββατο εντοπίστηκε νεκρός ο 38χρονος διανομέας Μοχάμεν Τασίκ από το Πακιστάν. Οι συγγενείς του καταγγέλουν ότι ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από αστυνομικούς. Οι φωτογραφίες ντοκουμέντος σοκάρουν. Εκχυμώσεις, μόλοπες και εκδορές έχουν καλύψει όλο του το κορμί. Ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν έχριζε περίθαλψης από το ΕΚΑΒ, σε τρεις μέρες είναι γεμάτος τραύματα σε όλο του το σώμα, μπρος πίσω, και καταλήγει στο θάνατο. Είναι μια δολοφονία στα χέρια τους για μας αυτό. Δεν υπάρχει πουθενά αναφορά είτε από πολίτη, είτε από τον ίδιο, είτε από συγγενικό, από συγγενικό πρόσωπο για κακοποίηση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Μα αν έφαγε ξύλο, δεν το έφαγε από την αστυνομία. Ήταν χτυπημένο. Η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει ότι όταν ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, ήταν ήδη τραυματισμένος και ότι εντός του τμήματος υπήρξε επεισόδιο με συγκρατούμενους του. Ο προσαγόμενος αλλοδαπός, ενώ βρισκόταν στον χώρο του μπάνιου, άρχισε να διαμαρτύρεται έντονα σε γλώσσα μη κατανοητή στους αστυνομικούς, εξαπολύοντας επίθεση και αποκολώντας με τα χέρια του τον νηπτήρα, με αποτέλεσμα οι παρευρισκόμενοι αστυνομικοί να τον δεσμεύσουν. Ο 38χρονος είχε συλληφθεί στις 12 του μηνός για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος. Συνελήφθη ξανά στις 18 του μηνός, καθώς ακολούθησε γυναίκα στον Άγιο Παντελεήμονα και προσπάθησε να μπει στο σπίτι της. Σε κατάσταση σοκ, κάλεσε το 100 λέγοντας ότι άνδρας που φέρει χτυπήματα χτυπούσε την πόρτα της πολυκατοικίας της. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και υλικό και μεγαλύτερος έλεγχος στο τι ακριβώς γίνεται μέσα στα αστυνομικά τμήματα. Είναι σωστό αυτό για να χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και της αστυνομικής ηγεσίας και των αστυνομικών. Η συγκάλυψη της υπόθεσης του Μουχαμάντ Καμράν Νασίκ είναι ακόμη ένα δείγμα της νέας ελληνικής πραγματικότητας που η Νέα Δημοκρατία εδραιώνει μεθοδικά. Πρέπει να μάθουμε τι συνέβη, ποιοι είναι υπεύθυνοι. Κάθε καθυστέρηση είναι ύποπτη. Κάθε επικοινωνιακή διαχείριση είναι απαράδεκτη. Θα αγωνιστούμε για να μην μείνει καμία σκιά, για να μην μείνει ατιμόρυτη η αστυνομική αυθαιρεσία. Σε εξέλιξη βρίσκεται και πειθαρχική έρευνα, ενώ αναμένονται τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες θανάτου του 38χρονου. Στο σημείο αυτό το δελτίο στη νοηματική γλώσσα ολοκληρώθηκε. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Γεια σας.